Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε την Δόκτωρα Ελένα Λαζάρου, πολιτική αναλύτρια στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλησπέρα σας. Και θα ξεκινήσω καθένα με τις ερωτήσεις. Ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάληψη πρωτοβουλειών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας τα τελευταία δύο χρόνια? Η ανάληψη πρωτοβουλειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε υψηλά στην ατζέντα το 2013 περίπου. Εκείνη τη χρονιά, εκτός από τις διάφορες κρίσεις που είδαμε στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Νότο και Δυτικά, είχαμε επίσης μία συζήτηση και μία διαβούλευση για το θέμα των προϋπολογισμών για την άμυνα των Ευρωπαϊκών κρατών μελών. Η οικονομική κρίση και άλλοι παράγοντες είχαν οδηγήσει σε μία σχετική μείωση των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών για τα θέματα άμυνας, και η αναγνώριση του ότι αυτό οδηγούσε σε μία σχετική καθυστέρηση της τεχνολογικής πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά σε σχέση με άλλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, οι οποίες είχαν επενδύσει πολύ στον αμυντικό προϋπολογισμό και στην τεχνολογία της άμυνας. Η αναγνώριση λοιπόν αυτών των συνθήκων οδήγησε επίσης σε μία μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη και στην επένδυση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Οι άλλες εξελίξεις που έχουμε δει τα τελευταία αυτά χρόνια προϋπήρχαν μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Απλά οι συνθήκες που προανέφερα, η οικονομική κρίση και η ανασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με εσωτερικές πολιτικές, είχαν οδηγήσει σε μια σχετική αναβλητικότητα ως προς την εφαρμογή τους. Και αυτό με τις κρίσεις στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την αναγνώριση του θέματος των αμυντικών προϋπολογισμών που προανέφερα, οδήγησε στην απόφαση να εντατικοποιηθεί η δουλειά στον τομέα αυτό. Ειδικότερα για το Ευρωκοινοβούλιο, ποιος είναι ο ρόλος του σε θέματα ασφάλειας και άμυνας? Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλειας και άμυνας είναι σχετικά μειωμένος όταν τον συγκρίνουμε με την εξουσία που έχει το Κοινοβούλιο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, για παράδειγμα, ή αγροτικής πολιτικής, θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινή αγορά, αλλά ακόμα και σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, όπου η συνθήκη της Λισαβόνας οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της ισχύως και των δυνατοτήτων του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, το Κοινοβούλιο θα έλεγα ότι έχει δύο πολύ σημαντικές λειτουργίες σε σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα. Αφενός, μέσω του ελέγχου και της νομοπαραγωγικής του ιδιότητας στο θέμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμέσως ελέγχει και τον προϋπολογισμό για τα κομμάτια της ασφάλειας και της άμυνας που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επίσης, όλο και περισσότερο, βλέπουμε το Κοινοβούλιο να ασκεί έλεγχο και να προτείνει θέματα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Κομισιόν και σε όλους τους υπόλοιπους θεσμούς που ενασχολούνται με την ασφάλεια και την άμυνα. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας σε αυτούς τους δύο τομείς? Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα? Θα έλεγα ότι από το 2016, δηλαδή από την χρονιά όπου η εκπρόσωπος παρουσίασε την παγκόσμια στρατηγική, έχουμε δει πολλές εξελίξεις, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδώσει πλήρως τα αποτελέσματά τους. Δύο μεγάλες επιτυχίες, θεωρώ, αυτά τα χρόνια ήταν η πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, σε ένα θέμα στο οποίο βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά τώρα να ενσωματωθεί στο επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης η απόφαση από 25 κράτη-μέλη να προχωρήσουν στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στα θέματα άμυνας, τη γνωστή ΠΕΣΚΟ, η οποία περιλαμβανόταν συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά από το 2009 μέχρι το 2017 δεν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί. Και βέβαια τα αποτελέσματα όλων αυτών θα τα δούμε στα επόμενα χρόνια. Μέχρι άρα τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, σε 5 χρόνια, τι μπορούμε να αναμένουμε σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα έλεγα ότι σε ceteris paribus, δηλαδή αν τα πράγματα διατηρηθούν, οι εξωτερικοί παράγοντες διατηρηθούν αυτοί που είναι, τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι χρόνια πραγματικής πραγματοποίησης των συμφωνηθέντων των τελευταίων χρόνων. Εάν όλα πάνε καλά, μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές θα έχουμε
μια πολύ περισσότερο ενοποιημένη πολιτική άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε να δούμε χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία επίσης θα οδηγήσει και σε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών των επιμέρους κρατών μελών. Περιμένουμε να δούμε μια μεγαλύτερη έμφαση στον αποκοινού σχεδιασμό των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών και επίσης μια ακόμα στενότερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και στα πλαίσια βέβαια των δύο συμφωνιών που έχουν ήδη γίνει το 2016 και το 2018 και ενδεχομένως κάτι που είναι πολύ σημαντικό επίσης και πρέπει να αναφερθεί μια μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή νέων τεχνολογιών για την άμυνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέματα τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοχώρου και θα έλεγα για να τελειώσω και μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον ευρωπαϊκό χώρο της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας.